Αρκαδία 938. Κοντά μας ο Διονύσης Καραγιαννάκης, ο προπονητής του Άρη. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθες, coach, συγχαρητήρια, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Και την είχαμε από το τηλέφωνο, δεν θα μπορούσε να μην έρθει τώρα που ήρθαν τα μέτρα του κορονοϊού και στο στούντιο, παραδοσιακά. Η Πέννη Αναστοπούλου. Καλησπέρα. Τι θα έλεγες εσύ, Μένια, για την Πέννη, να μην τα πω εγώ. Εγώ έχω ενθουσιαστεί γενικά με το γυναικείο ποδόσφαιρο και τον Άρη Τρίπολη, αυτό έχω να πω. Στο διάλειμμα της εκπομπής θα πει στον προπονητή εδώ το... Εγώ την κόβω για αριστερό χαφ. Είπαμε. Το αριστερό και μόνο μας κάνει. Δεν υπάρχει... Όχι, είναι σπάνιο το αριστερό πόδι στο ποδόσφαιρο. Το έχεις. Όχι, δυστυχώς. Το αριστερό έχει... Θα την προπονήσετε. Η Πέννη, η ψυχή της ομάδας, η αρχηγός της ομάδας. Τα έχεις ζήσει όλα, έτσι, από την αρχή μέχρι το τέλος. Ναι, είμαι σχεδόν 10 χρόνια. Σχεδόν 10 χρόνια υπάρχει ομάδα, σχεδόν 10 χρόνια είμαι και εγώ εκεί. Από την πρώτη μέρα που ιδρύθηκε η ομάδα, ήμουν η πρώτη επίσημη μεταγραφή. Πού ήσουν πριν, μας διαφεύγει. Ήμουν στη Ροδόπη 87, στην Κομωτινή. Λόγω σπουδών. Ναι. Εκεί το ξεκίνησες. Ναι. Δεν έπαιζε με τον μπαμπά εδώ πέρα. Έπαιζε, αλλά δεν υπήρχε τότε. Γυναικείες ομάδες δεν υπήρχαν. Σαν παιδάκι είχα πάει σε ακαδημίες, 5x5 είχα ξεκινήσει. Μετά, επειδή δεν υπήρχαν πρωταθλήματα γυναικεία και έπαιζαν μόνο τα αγόρια στα μάτσα, ασχολήθηκα με το βόλεϊ. Και όταν έφυγα και πήγα στην Κομωτινή για σπουδές, βρήκα την ομάδα εκεί και έπαιξα για 4 χρόνια που ήμουν εκεί, στη Ροδόπη 87. Και όταν γύρισα εδώ, έγινα η πρώτη μεταγραφή στον Άρη, γιατί εκείνη τη χρονιά δημιουργήθηκε και η ομάδα. Και κέρδισε η Αρκαδία ένα σπουδαίο ταλέντο και ο Άρης την αρχηγό του. Γιατί είπαμε θα έχουμε ένα άλαφρο κλίμα σήμερα. Ως την πρώτη μεταγραφή, ναι. Με τον πρόεδρο Γιάννη Τζόρβα. Ναι. Ο Γιάννης πώς το, δεν είναι εδώ, θα μας τα πει κάποια άλλη φορά. Πώς του ήρθε να φτιάξει γυναικεία ομάδα. Ο Γιάννης θα μας πεις εσύ coach, είναι, δεν ξέρω... Είπε η Πέννη να σπάμε τα ταμπού, έτσι μας είχε πει από το τηλέφωνο την προηγούμενη φορά και τις προκαταλήψεις. Αλλά, κάτσε γιατί έχουμε και δύο γυναίκες στο στούντιο, να το πω όσο πιο διακριτικά γίνεται. Πώς μπορείς και διαχειρίζεσαι, όχι ποδοσφαιρικά, την ψυχοσύνθεση των γυναικών που ενδεχομένως να διαφέρει από αυτή των ανδρών. Μπορεί να είναι και καλύτερη, δεν ξέρω, εσύ θα μας πεις. Ναι. Να σου πω την αλήθεια, δεν είναι και ότι πιο εύκολο, αλλά σίγουρα είναι κάτι πιο. Νομίζω ότι έχουμε μια πιο ουσιαστική σχέση με τα κορίτσια. Θεωρώ ότι καταλαβαίνόμαστε. Σίγουρα αυτό απέδειξε αυτή η χρονιά. Και γενικά, επειδή στη γενική ομάδα είμαι αρκετά χρόνια στον Άρη Τρίπολης, θεωρώ ότι υπάρχει μια πιο ουσιαστική σχέση και ό,τι λέμε το βγάζουμε και στο γήπεδο. Σε ρωτάω αυτό γιατί είχα. Πέννη, θα το ξαναπεί αυτό που είχε πει για την προκατάληψη που υπάρχει από τις μαμάδες του τέλος. Γιατί σε κάποιον το ανέφερα και του έκανε εντύπωση να το πει και εσύ. Και θα μιλήσει επιστημονικά γιατί είσαι και πτυχιουγός, ΤΕΦΑ. Εσύ είσαι αρχηγός, μικρή σε ηλικία, πολύ μικρή. Μα μικρή είναι, αυτό λέω. Είσαι όμως από τις αρχηγός, εσύ και, από τους αρχηγούς και εσύ και κάποιες άλλες κοπέλες που είστε σε μεγαλύτερη ηλικία από τις υπόλοιπες, στην ουσία καθοδηγείτε... Πόσο εύκολο ήταν έτσι να εμποτίζετε στα νεαρά κορίτσια, γιατί και προχθές παιδί το παιχνίδι υπήρχαν αρκετές νεαρές παίχτριες. Να τις βάλετε σε αυτό το κλίμα του πρωταθλητισμού ή της συμμετοχής έτσι σε ένα άθλημα που δεν είναι και ιδιαίτερα διαδεδομένο. Γενικά δεν είναι εύκολο γιατί όταν είμαστε μέσα στο παιχνίδι και πρέπει να γίνουν ταυτόχρονα δύο πράγματα και να παίξουμε αλλά και να καθοδηγήσουμε τις μικρές. Η ένταση, το πάθος και οι στιγμές μας παρασύρουν και μπορεί κάποιες φορές είτε να τους φωνάξουμε, είτε. Δηλαδή, ο τρόπος μπορεί να μην είναι ο καλύτερος εκείνη τη στιγμή για την πληροφορία που θα πρέπει να πάρουν για να διορθώσουν το παιχνίδι τους στα μικρά κορίτσια και να τις καθοδηγήσουμε. Αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι. Αλλά θεωρώ ότι επειδή έχουμε πολύ καλή σχέση, καταλαβαίνουν και αυτές ότι όλες αυτές οι πληροφορίες, με όποιο τρόπο και αν δίνονται, είναι καθαρά και μόνο για να τις βοηθήσουν. Και αυτό είναι το καλό από τη μεριά των μικρών κοριτσιών, ότι κατανοούν λίγο τις συνθήκες. Και επειδή έχουν δείξει πολύ δυναμισμό και θέλουν να είναι στην ομάδα και αγαπάνε αυτό που κάνουν, έχουν δεχτεί ακόμα και όταν τους φωνάζουμε, το δέχονται και προσπαθούν να διορθωθούν. Δεν τα έχει παρατήσει καμία, καλό αυτό γιατί εμείς συνεχίζουμε να φωνάζουμε. Αλλά γενικά είναι καλό και από εμάς γιατί ξέρουμε ότι σε αυτές βασιζόμαστε. Αυτές είναι η επόμενη μέρα της ομάδας. Οι πιο μεγάλες κάποια στιγμή, είτε λόγω δουλειάς είτε λόγω υποχρεώσεων, μπορεί να λείπουμε, μπορεί να σταματήσουμε, μπορεί χιλιαδύο.
Οι μικρές όμως είναι αυτές που για κάποια χρόνια ακόμα θα στελεχώνουν την ομάδα. Και φαντάζομαι και η κατάκτηση πρωταθλήματος θα δώσει και ένα έξτρα κίνητρο να ασχοληθούν πιο θερμά. Σίγουρα. Απλά προς επίρρεση των όσων λέει η Πέννη, δεν θα πω, δεν είπες κάτι στο προηγούμενο παιχνίδι, αλλά μένει, την έχεις απέναντί σου, πώς τη βλέπεις έτσι σαν φυσιογνωμία, ήρεμο άνθρωπο? Εμένα μου βγάζει πολύ ήρεμη. Πολύ ήρεμη. Κάποια αντίπαλος σου έκανε μια ψιλοεπικίνδυνη προβολή, δεν χτύπησε, αλλά της έριξε ένα βλέμμα, φοβήθηκε και εγώ που ήμουν εκεί και μετά δεν ξανέρχε. Coach, ήταν ένα πρωτάθλημα δύο ταχυτήτων. Και φαντάζομαι το κλειδί ήταν η νίκη στο Γαλατά, στον πρώτο γύρο, και ο τρόπος που ήρθε. Για όσους δεν το γνωρίζουν, στο 90. Στο 93 ήταν ακριβώς. Στο 93. Ήταν ένα πρωτάθλημα το οποίο από ό,τι αποδείχθηκε ήταν ανάμεσα εμάς και το Τριζνιακό. Ήταν σίγουρα αυτό που μας ενδιέφερε ήταν να παρουσιαστούμε όσο πιο δυνατόν πιο έτοιμοι σε αυτούς τους δύο αγώνες. Τα καταφέραμε, πετύχαμε αυτό το οποίο θέλαμε. Και για να συμπληρώσω αυτά που έλεγε πριν και η Πέννη, το πρωτάθλημα μας βοήθησε τις μικρές κοπέλες να καταλάβουν και το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται σε κάθε αγώνα. Υπήρχαν αγώνες οι οποίες δεν είχαν μεγάλη ένταση, υπήρχαν και αγώνες όπως ο προχθεσινός, τα οποία ο οποίος θεωρώ ότι βοήθησε τις μικρές να σκληραγωγηθούν και να καταλάβουν πού βρίσκονται και πόσο απαιτητικά θα είναι και του χρόνου για όλο αυτό. Μιας και το ανέφερες για του χρόνου. Είναι και μαθήτρες αρκετές. Όπως είπε και η Πέννη, υπάρχουν και υποχρεώσεις. Υπάρχει κάποια φουρνιά που έρχεται και από πίσω. Δηλαδή κάποια κοριτσάκια που προπονούνται, αλλά είτε ηλικιακά είτε λόγω υποχρεώσεων δεν πήραν μέρος στην πρώτη ομάδα φέτος. Σίγουρα υπάρχουν μικρές κοπέλες, οι οποίες ακόμα είναι στο στάδιο της Ακαδημίας. Τις υπολογίζουμε όχι για του χρόνου εννοείται, αλλά σίγουρα στα επόμενα χρόνια θα δείτε κάτι πολύ αξιοθαύμαστο. Αλλά ακόμα για του χρόνου δεν έχουμε τόσο πολύ ποικιλία, αλλά έχουμε, σίγουρα υπάρχουν κορίτσια πίσω σε επίπεδο ακαδημίας. Πάντως τον πρόεδρο μετά το σφύριγμα της Λίξης τον είδα πολύ αποφασισμένο την επόμενη χρονιά. Και φαντάζομαι, Πέννη, επειδή έχεις παίξει και στη Β' Εθνική, δεν είναι πρωτόγνωρη κατάκτηση πρωταθλήματος για σένα. Έχουμε ξαναπαίξει και με τον Άρη έχουμε ξανανέβει στη Β' Εθνική. Με τον Άρη, ναι. Εντάξει, δεν είναι πρωτόγνωρο. Απλά φαντάζομαι και η εμπειρία που έχετε από την προηγούμενη συμμετοχή σας. Δηλαδή, προφανώς το επίπεδο της Γ' Εθνικής με αυτό της Β' που θα παίξετε του χρόνου θα είναι τελείως διαφορετικό. Τι θα και πρέπει εκεί να, είναι τι, δύο να προσέξετε. Και εκεί είναι δύο ταχύτητων πάλι οι κατηγορίες. Ανάλογα τους ομίλους και με ποιες ομάδες θα τύχει να είμαστε, έτσι. Δεν είναι το ίδιο, γιατί π.χ. κάποια ομάδα που θα ανέβει από κάποιον άλλο όμιλο δεν σημαίνει ότι είναι το ίδιο ποιοτική όσο μπορεί θεωρητικά να είμαστε εμείς. Ή μπορεί να μην ενισχυθεί καθόλου για την επόμενη χρονιά λόγω οικονομικών και να μείνει σε ένα χαμηλό επίπεδο. Οπότε και εκεί βλέπεις ότι πάλι υπάρχουν ομάδες δύο ταχυτήτων. Αλλά πέρα από αυτό, βλέπουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό στη Β' Εθνική ότι επειδή πλέον υπάρχει και η άνοδος στην Α, έχει αρχίσει και μπαίνει και το στοίχημα και παίρνουν και λεφτά από τα στοίχημα όποιος ανεβαίνει. Λίγο οι ομάδες επικεντρώνονται περισσότερο στη Β' Εθνική και βοηθάνε περισσότερο οικονομικά τη στελέχωση της ομάδας και από παράγοντες. Και είναι λίγο πιο δύσκολο το επίπεδο, είναι αλήθεια αυτό, αλλά εντάξει, πιστεύω ότι όλες οι ομάδες θα πρέπει να ενισχυθούν όταν πάνε στη Β'. Αν πεις ότι θέλεις να κάνεις μια αξιόλογη πορεία, όχι απλά για να ανέβεις, να πάρεις μια εμπειρία και ίσως να ξαναπέσεις. Και να αναφέρουμε και κάτι, ότι μέσα από τον Άρη είχατε και κλήσεις παικτριών σας και στα κλιμάκια των εθνικών ομάδων. Έτσι δεν είναι, για προπόνηση. Ναι, είχαμε στείλει δύο παίκτες στα κλιμάκια, στην προεπλογή των Κορασίδων. Ας θα ακολουθήσουν κι άλλες. Θεωρώ, είμαι σίγουρος. Απλά αυτές οι κοπέλες ηλικιακά ήταν λίγο πιο μικρές και θεωρώ ότι και του χρόνου όχι μόνο θα είναι σε προεπλογές, θα είναι και στις κλήσεις κανονικά. Έχει ξεκινήσει κουβέντα για την επόμενη χρονιά, να βγάλουμε και κανένα είδος. Εντάξει, κουβέντα. Υπάρχουν με βάση αυτά που είδαμε φέτος, έχουμε στο μυαλό μας κάποιες θέσεις που θέλουμε να ενισχυθούμε και κάποιους πιθανούς στόχους σε κοπέλες που θα θέλαμε να φέρουμε στην ομάδα για αρχή. Συζητήσεις επίσημες δεν έχουν γίνει ακόμα, απλά ξέρουμε ποια είναι τα κενά μας, σε εισαγωγικά κενά, γιατί οι παίκτες που κάλυψαν φέτος στην ομάδα
άσχετα αν ήταν πιο μικρές ή πιο αδύναμες, έπαιξαν και στάθηκαν πολύ καλά για το επίπεδο που ήμασταν. Απλά το χρόνο, όταν θα παίζεις με πιο έμπειρες παίχτες, που και στη δύναμη θα είναι πιο δυνατό το παιχνίδι και θα χρειάζεσαι λίγο την εμπειρία περισσότερο από ό,τι φέτος, θα πρέπει να ενισχυθείς και σε άλλες θέσεις. Από τη φετινή χρονιά, ποια είναι η στιγμή που, που θα σας μείνει αξέχαστη? Για μένα προσωπικά. Το γκολ προχθές το 91. Όχι, νομίζω το... Ή στο 93 στο Γαλατά. Στο Γαλατά το 93. Γιατί υπήρχε, πριν από αυτό το γκολ υπήρχε ένα 15 λεπτό το οποίο ήμασταν συνέχεια στην πίεση, είμαστε στο δικό μας μισό. Γύρω όλο το γήπεδο φώναζε υπέρ της του Ζηνιακού. Και θεωρώ ότι αυτό το γκολ στο 93 ήταν ένα μεγάλο βάρος για μας. Έφυγε ένα μεγάλο βάρος. Και μάχη χεριά στην καρδιά των. Σίγουρα και αυτό φάνηκε και σε αυτόν τον αγώνα, διότι είμαι σίγουρος ότι το κρατήσαμε αυτό που έγινε στο Γαλατά και μπήκαν με διπλάσια θέληση. Αλλά σίγουρα και ο προχθεσινός αγώνας ήταν και αυτός κάτι το οποίο θα ξεχάσουμε πολύ, θα αργήσουμε πάρα πολύ να ξεχάσουμε. Επειδή το παρακολούθησα το παιχνίδι, να μην λέμε μόνο μπράβο στην Μπέννη που έσωσε το σίγουρο γκολ. Και η Λαμπράκη. Και η τερματοφύλακας στον Μπέλα. Έβγαλε ένα τατατέτ στο πέμπτο λεπτό. Νομίζω ότι τακτικά το πήγατε το παιχνίδι. Από όταν μπήκε το 1-0, στην ουσία τελειώσατε και το παιχνίδι. Για μένα. Ήρθε και κόκκινη κάρτα βέβαια για τις φιλοξενούμενες. Αλλά δεν θυμάμαι, έγινε κάποια ευκαιρία μετά από τους αντίπαλους. Δεν νομίζω. Υπήρχε δίδυμο, να μου πεις αν τα λέω καλά ακόμα, όπως ναι, ξέρεις. Ναι. Η Μπέννη με την κοπέλα την Τούρκοβιτς. Ναι, την Τατιάνα. Ναι, την Τατιάνα δεν πέρναγε τίποτα. Σαν να λέγαμε Μπεκεμπάουερ Μπαρέζι, βράχη. Δεν πέρασε τίποτα. Όχι, και γενικά ήμασταν. Και με καθαρό παιχνίδι. Ήμασταν τέσσερις κοπέλες εκεί. Βοήθησε πάρα πολύ η μικρούλα η Κωνσταντίνα μας που είχε πάρει από κοντά το center forward του στη Ξανθιά που ήταν η πιο έμπειρη. Την Παντελάκη και ουσιαστικά την έσβηνε, βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό. Εγώ μαζί με την Ένα που ήμασταν στόπερ, είχαμε τον έλεγχο και βοηθούσαμε και λίγο και τα μπακ μας που πιέζονταν αναδιαστήματα. Και η Τατιάνα από εκεί και πέρα έκανε όλη την βρώμικη δουλειά και βοήθησε ουσιαστικά πάρα πολύ. Εμένα μου θύμισε ποδοσφαιρικά Στολτίδη. Για όσους. Εγώ κατάλαβα. Στολτίδη. Ναι. Όλη η αθόρυβη δουλειά στον χώρο του κέντρου. Ναι. Δεν παίρναγε τίποτα και από εκεί ξεκινούσαν και οι. Είμαστε πολύ τυχεροί φέτος που έχουμε εμπειρία πάρα πολύ από τις κοπέλες και έχουμε και νέα κορίτσια, πολύ μικρά κορίτσια, τα οποία ποδοσφαιρικά είναι πολύ πιο πάνω από την ηλικία τους. Να τα αναφέρουμε coach. Τους αξίζει μερίδιο δημοσιότητα. Δεν μπορούσαμε να τις φέρουμε όλες εδώ. Θα έρχονταν ότι. Λοιπόν, πριν πούμε για το τακτικό κομμάτι, σίγουρα ήταν ένα παιχνίδι το οποίο έγινε όπως το περιμέναμε. Τα πρώτα λεπτά ήταν σίγουρα πολύ δύσκολα γιατί ήθελαν ένα γρήγορο γκολ. Δεν το πέτυχαν βέβαια. Μετά, αφού καταφέραμε και ισορροπήσαμε και βάλαμε τον γκολ, θεωρώ ότι φέραμε το παιχνίδι στα μέτρα μας. Σίγουρα η κόκκινη μας βοήθησε σε θέμα ενέργειας. Αλλά από εκεί μετά θεωρώ ότι με μερικές ανακατατάξεις μέσα στο γήπεδο και προσαρμόζοντας την άμυνά μας σε μερικές συγκεκριμένες παίκτες που θέλαμε να βάλουμε να περιορίσουμε, επιτεύχθηκε αυτό το οποίο θέλαμε. Τώρα συγκεκριμένα για τα κορίτσια. Ναι. Θα μας λέτε τα ονόματα και εμείς θα φωνάζουμε όλοι. Ναι. Είναι παρουσίαση. Μουσάη, Χριστίνα. Goalkeeper. Ναι. Προχτές κλειδί και η goalkeeper. Και στο Βαλετά. Και στο Βαλετά. Και στο Βαλετά. Εγώ την είδα προχτές, δηλαδή η επέμβαση που κάνει, μπορεί να μην ακουστεί αντιφεμινιστικό. Δύσκολα την έκανε και έμπειρος τερματοφύλακας. Μπορώ να σου πω, συγγνώμη, ότι την ίδια επέμβαση έκανε μέσα στο Γαλατά στο 85 σε ανάργο τέταρτο. Τότε είναι η MVP και στο πρώτο παιχνίδι, άσχετα πια έβαλε τον γκολ. Ναι. Μιλάμε για πίστευτο ο ορισμός του τέταρτου. Λοιπόν, εκτός από τη Χριστίνα Δημουσάη, έχουμε τη Δήμητρη Λαμπράκη, έχουμε την Ένα τη Φλόρου, έχουμε την Άννα την Τεροβολά, έχουμε την Κωνσταντίνα τη Χαραλαμπούλου, έχουμε την Ελένη Παπαγεωργίου, τη Μάλιαρη τη Βασιλική, τη Βλαχάκη την Αργυρό, την Τατιάνα την Τούρκοβιτς, έχουμε την Κοτσιορίμπα την Ελένη, τη Δήμητρα την Μπεκυράς, τη Βεργέτη την Νίκη, τη Σταθακοπούλου την Μαρία, την Καραμίτη την Αγγελική, την Κορομίτη την Ιωάννα, τη Σιάμπου τη Δέσποινα, νομίζω ότι δεν ξέχασα κάποια. Και την Ξένια. Και την Ξένια την Κουλούρη. Και την Πέντε Αναστοπούλου και τον Αναστόσμο. Δεν πειράζει. Πώς θα την γιορτάσετε?
Να πούμε λεπτομέρειες. Έχουμε κατά ένα μεγάλο ποσοστό προγραμματίσει τη φιέστα μας για τις 29 του μήνα. Απλά περιμένουμε τις λεπτομέρειες που ουσιαστικά είναι επιβεβαίωση για το ποια ομάδα θα έρθει στη φιέστα. Και ουσιαστικά ένα τραπέζι μετά, ένα ποτό, κάτι. ανάλογα το πριν του Προέδρου. Ο Πρόεδρος πρέπει να βάλει, θα τον βγάλουμε στο τηλέφωνο να δεσμευτεί. Θέλω να πω κάτι πολύ σημαντικό εδώ, ότι όλα αυτά τα χρόνια και ειδικά φέτος, ο Αστέρας Τρίπολης μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Και στο να είμαστε αξιοπρεπείς, γιατί μας έχει δώσει το γήπεδό του, που μετά θα έπρεπε να επιλέξουμε ένα άλλο γήπεδο που δεν ξέρω αν θα ήταν σε καλή κατάσταση ή όχι, να έχουμε καλές εγκαταστάσεις, έτσι ώστε να έχουμε και καλές φιλοξενίες για τις παίχτριες που ερχόντουσαν. Και μας στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια έμπρακτα και είναι τεράστιο το ευχαριστώ, γιατί το γυναικείο ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα που δεν έχει έσοδα, έχει μόνο έξοδα και για μας είναι δύσκολο. Βέβαια, προχθές αν ακόμα μυστήριο, θα ήθελα να μου πηγάλει όλη τη χρονιά. Προχθές, ναι, κακός ο πρόεδρος. Ναι, είχε πάρα πολύ κόσμο. Εντάξει, και από το Τριζινιακό, που στην ουσία δεν πρέπει να υπάρχει άλλη ομάδα εκεί, εννοώ και σε αντρικό επίπεδο, σε εθνικές κατηγορίες. Και το βλέπουν οι άνθρωποι και καλά κάνουν ως μια διέξοδο. Αλλά υπήρχε και... Ένας φανατισμός. Υπήρχε μια ένταση, υπήρχε. Μια ένταση. Θα σας πω, επειδή εμείς το ζήσαμε αυτό και μέσα στο Γαλατά, που όπως είπαμε και τις προάλλες, το γήπεδο είναι πολύ μικρό, και είναι παρόμοιο το σκηνικό όπως και το δικό μας, σειρματόπλεγμα γύρω-γύρω και όλοι αυτοί απ' έξω. Εκεί ήταν πολύ θερμόαιμοι, που εδώ ουσιαστικά έγιναν θερμόαιμοι μετά την κόκκινη και δείξαν ένα άλλο πρόσωπο. Εκεί ήταν όλα τα λεπτά. Μας έβριζαν, φώναζαν, υποστήριζαν την ομάδα τους, στέβαζαν με εμάς. Γενικά το κλίμα εκεί δεν ήταν πολύ καλό για εμάς. Και θεωρώ ότι είχαν παθιαστεί πάρα πολύ με την ομάδα τους και το 2-1 το δικό μας εκεί τους πλήγωσε και γι' αυτό και ήρθαν εδώ έτοιμοι να στηρίξουν την ομάδα στο 100% και το έκαναν. Και μπράβο τους για μένα, γιατί εντάξει, χρειάζεται να το κάτι άλλο όμως, και επειδή είχε και νεαρά κορίτσια και ο Τριζινιακός, νομίζω όλη αυτή η πίεση τους γύρισε μπούμεραν. Και από τις αγχωμένες μαμάδες απ' έξω. Και ιδιαίτερα όταν μια παίκτρια κρεμάει προσωπική μου άποψη την ομάδα της, η κοπελίτσα που έφαγε την κόκκινη, γιατί έβρισε τον διαιτητή, εκεί θα έπρεπε ο κύριος μπαμπάς που ήταν απ' έξω που φώναζε τον διαιτητή να... Εντάξει. Κοιτάξτε να δείτε, μιλάμε για το Τριζινιακό που είναι μια νέα ομάδα. Είναι μια ομάδα 2 χρόνων. Οπότε είναι λογικό όλο αυτό το άγχος να... Και όσο δεν μπαίνει το γκολ και βλέπουν ότι χάνονται τις κλασικές ευκαιρίες και βλέπουν ότι βάζουμε κι εμείς γκολ, να τις επιβαρύνει κι άλλο. Εκεί φαίνεται διαφορά ότι εμείς έχουμε μια πιο έμπειρη ομάδα, με κοπέλες οι οποίες τα έχουν περάσει αυτά. Και όχι μόνο σε επίπεδο γάμα εθνικής και σε β' και σε α' εθνικής. Οπότε σίγουρα παίξει και αυτό το κομμάτι του. Παιδιά, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, να κλείσουμε με το παραδοσιακό. Πού αφιερώνεται το πρωτάθλημα? Εγώ για αρχή θα ήθελα να αφιερώσω το πρωτάθλημα στο Γιάννη Τζόρβα. Που με τη στήριξη... Συγγνώμη που σε διακόπτω, εδώ έπρεπε. Αχ, δεν το είπαμε. Να βάλουμε τα ηχητικά τα αποθέωση στο Γιάννη. Που με τη στήριξή του και προσωπικά σε μένα που και γενικά με την ομάδα, στην ομάδα μας βοήθησε να πετύχουμε όλο αυτό και το βοηθάει χρόνια. Σίγουρα στην οικογένειά μου που με στήριξε όλο αυτό το πράγμα. Και νομίζω στο φίλο Αθηνούς Τρίπολης. Και coach του υπόσχεση και επιτυχία στο μέλλον. Εντάξει, όχι, η παρουσία και μόνο μετά από τόσο δύσκολες χρονιές λόγω κορονοϊού και το πρωτάθλημα που ήρθε είναι... Ήταν πολύ μεγάλη εποχή γενικά. Αλλά νομίζω ότι είναι αυτό που είπαμε και πριν, ότι η εμπειρία που είχαμε γενικά από τις κοπέλες, ξέραμε από την αρχή ότι πάμε να κυνηγήσουμε κάτι συγκεκριμένο. Να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο και να κυνηγήσουμε την άνοδο αν έρθει. Και να μην ερχόταν όμως ήμασταν ικανοποιημένες, γιατί οι εμφανίσεις μας ήταν ποιοτικές. Ήταν αυτό που θέλαμε μετά από 2 χρόνια. Και τη δική σου αφιέρωση, Πέννη. Σε είδα στο τέλος. Δεν θέλω να το βαρύνω. Σύντομα στο τέλος που πήγες σε κάποια παιδάκια. Ήταν τα ανήψια μου. Τα ανήψια σου και να σου το πω έτσι, με το που είδα αυτή την εικόνα μου ήρθε στο μυαλό ότι κάποιος ψηλά χάρηκε πάρα πολύ το απόγευμα. Ισχύει. Γι' αυτό το πρωτάθλημα είναι αφιερωμένο πρώτα εκεί ψηλά και για τα παιδιά που ήταν εκεί, γιατί η οικογένεια είναι αυτή που σε στηρίζει πάντα και παντού και αυτό ουσιαστικά φαίνεται και στον αθλητισμό και ειδικά σε εμάς, στο τοπικό αθλητισμό,
Οι οικογένειές μας είναι αυτοί που είναι δίπλα μας. Στην οικογένειά μου, που όλα αυτά τα χρόνια ουσιαστικά με στηρίζει, στον μπαμπά μου που σε όλα τα παιχνίδια είναι εκεί για να μου δείξει τα λάθη και τα σωστά. Πρέπει να παίζετε στην ίδια θέση, έτσι. Παίζαμε στην ίδια θέση και γι' αυτό με έχει βοηθήσει πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια. Και στο Τζόρβα που είμαστε από την πρώτη μέρα μαζί και ουσιαστικά είναι ο ίδιος μας πόθος κάθε χρόνο να καταφέρουμε να φτιάξουμε μια ομάδα που να είναι ανταγωνιστική στο πρωτάθλημα και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και στα κορίτσια γιατί έδωσαν την ψυχή τους φέτος. Και ειδικά στο τέλος ήταν ένα παιχνίδι που όλες, ενώ ήμασταν απροπόνητες, είχαμε κουραστεί από πολύ νωρίς, μέχρι και το τελευταίο λεπτό, μέχρι και που πανηγυρίσαμε τον γκολ στο 90, το κάναμε με ψυχή. Παιδιά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω εσάς γιατί μας στηρίζετε όλα αυτά τα χρόνια και να δεικνύετε το γυναικείο ποδόσφαιρο που ενώ έχουμε φτάσει να είμαστε σχεδόν 10 χρόνια ομάδα, ακόμα υπάρχουν άνθρωποι στην Τρίπολη που δεν ξέρουν ότι υπάρχουμε σαν ομάδα και ότι υπάρχει γυναική ομάδα ποδοσφαίρου στην πόλη μας. Σας ευχαριστώ που το αναδεικνύετε και που μέσα από εσάς μαθαίνουν ο κόσμος ότι και το γυναικείο ποδόσφαιρο υπάρχει, ότι είναι ένα άθλημα που μπορούν τα παιδιά να το ακολουθήσουν και μέσα από αυτό. Μην το ξεχάσω, επανάλαβε τη, να σπάσουμε το, το ταμπού, την προκατάληψη, τα στραβά πόδια. Τα κορίτσια, άμα παίζουν ποδόσφαιρο, θα έχουν στραβά πόδια μεγαλώνοντας και δεν θα μπορούν να φορέσουν φούστα. Είναι κλασικό στερεότυπο, αλλά παιδιά δεν ισχύει. Εγώ παίζω πόσα χρόνια ποδόσφαιρο, φούστα δεν έχω φορέσει, αλλά δεν έχω και στραβά γόνατα. Φορά και μια φούστα να το αποδείξω. Μπορώ να το αποδείξω. Όλα τα κορίτσια όμως της ομάδας δεν έχουν καμία στραβά γόνατα. Μπορώ να σας επιβεβαιώσω αυτό. Και σας... μπορώ να πω ότι έχουμε καλύτερα σώματα από τις μπασκετμπολίστριες. Τώρα μην μπούμε σε αυτή τη σύγκριση, εγώ δεν ξέρω. Για τις μαμάδες το λέω αυτό. Που έχουν το στερεότυπο για τη γυναική ποδόσφαιρα. Για τις αγχωμένες μαμάδες. Πάντα είναι και το αγχωμένος μπροστά. Πρέπει τα κορίτσια μας να είναι τέλεια. Σας ευχαριστούμε. Θα τα ξαναπούμε 29 Μαΐου πρώτα. Σας περιμένουμε να γιορτάσουμε όλοι μαζί. Και πάρτε τη μένια τώρα που έχουμε διάλειμμα για διαφημίσεις να σας δώσει βιογραφικό. Ξέρει μπαλίτσα, βλέπει μπαλίτσα. Το βασικό είναι ότι βλέπει πότε ουσιαστικά θα είναι πιο εύκολο να μπει στο χώρο. Βλέπει μπαλίτσα, πότε θα πρέπει να θα μπει πιο εύκολο. Όπως την κόβω, πρέπει να είναι, σου είπα, αριστερό, χαφ. Οπότε η στοίχημα.gr σας προσφέρει την εκπομπή. Πάμε στη διαφημίση για να κλείσουμε τη μεταγραφή της μένιας και αμέσως μετά κοντά σας με το δεύτερο μέρος. Αρκαδία 938.